για το ατύχημα στο Άδεντρο και αναφέρατε ότι μήπως δεν είναι μόνο, δεν φταίει μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας. Τι θυμάστε? Εν συνεχεία, το 2019 αναλαμβάνεται υπουργός. Σύμφωνα με τους μπλε φακέλους που παραλάβατε, στην άμεση κυβερνητική προτεραιότητα ήταν η τηλεδιοίκηση, η σηματοδότηση, η φωτοσήμανση. Στην άμεση, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Συνεπώς, το θέμα της ασφάλειας ήταν ύψιστο τότε για την κυβέρνησή σας. Το θέμα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Γνωρίζετε, άρα εκ των προτέρων, ως βουλευτής και ως τομεάρχης υποδομών, είχατε στο μυαλό σας ότι δεν φταίει μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας. Εσείς ο ίδιος ερώτησή σας το λέγατε. Γνωρίζετε ποια είναι εκ των νόμων αποστολή του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών? Ποιος είναι αυτός ο νόμος? Και τι προβλέπει επιγραμματικά για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων? Δεν μου έχετε κάνει 4 ερωτήσεις μέχρι στιγμής. Ποια από όλες θέλετε να απαντήσω? Εάν γνωρίζετε, ποιος είναι ο νόμος? Βεβαίως τον γνωρίζω τον νόμο, όπως γνωρίζω ότι με την ψήφιση του 4ου σιδηροδρομικού πακέτου και με την εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, αυτό είναι σαφές ότι είναι η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Μάλιστα. Όπως συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη. Μου επιτρέπετε να σας διαβάσω το νόμο που διέπει τις αρμοδιότητες του Υπουργού? Θέλετε να σας τον εγχειρίσω με την ησυχία σας? Να δούμε. Αυτός ο νόμος δεν λέει. Λοιπόν, ο Υπουργός Μεταφορών, ο Υπουργός. Πότε ψηφίστηκε αυτός ο νόμος και πότε ψηφίστηκε το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο? Είναι το Προεδρικό Διάταγμα του 2017, το οποίο είναι σε ισχύ. Το Προεδρικό Διάταγμα του 2017 είναι σε ισχύ. Ναι. Όμως σας εξηγώ, γιατί εδώ πέρα, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, πρέπει να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι, ναι, και να μην αφήνουμε εντυπώσεις. Κύριε Μάρτης, αφήστε. Σας ρωτάω για ένα νόμο το ποιος αφήνει εντυπώσεις. Κύριε Πρόεδρε... Να το πάρεις πίσω αυτό. Κύριε Πρόεδρε, έτσι, ακούστε να δείτε. Σας παρακαλώ. Εγώ... Κύριε Πρόεδρε, ο μάρτυρας ξεκινάει και λέει ότι αφήνουμε εντυπώσεις. Κύριε Κόκαλη, ξέρετε κάτι? Δεν μπορείτε να λογοκρίνετε τους μάρτυρες. Γιατί λέει ψέματα γι' αυτό? Αυτό αφήστε να το κρίνουν αυτοί που μας ακούνε. Ναι, θα το κρίνουν. Αλλά δεν αφήνετε. Κύριε Κόκαλη, βλέπω έναν πάρα πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Όχι. Και θα ήθελα τώρα να με ακούσετε εμένα. Γιατί τον εξετάζεις? Θα ήθελα να με ακούσετε με όλο το σεβασμό. Εγώ δεν ήρθα εδώ να μπω σε πολιτική αντιπαράθεση. Έτσι. Ούτε αν εμείς. Κύριε Μάρτυρα, κύριε Κόκαλη, αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνετε, έτσι, είναι να προσπαθήσετε να με προκαλέσετε, προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις, λογοκρίνετε αυτά που λέω και από εκεί και πέρα εγώ θεωρώ ότι δεν τιμούμε τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και αυτούς όλους που μας παρακολουθούν με το να έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία ένα ατελείωτο πινκ-πονγκ πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό δεν το κάνω εγώ. Δυστυχώς για εσάς το κάνετε εσείς. Διότι εγώ δεν έχω υψώσει το τόνο της φωνής μου, αν και έχω προκληθεί επανειλημμένος. Εσείς τον υψώνετε. Επομένως, η απάντηση είναι η εξής. Το Προεδρικό Διάταγμα του 2017 είναι το Προεδρικό Διάταγμα του 2017. Όμως, όπως είπα και στον κύριο Τσαβδαρίδη, και τα καταθέτω όλα στην Επιτροπή σας, το 2019... ένας από τους λόγους που μας είχαν εγκαλέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν διότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία το 4ο πακέτο που είχε συγκεκριμένα ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΡΑΣ. Το 2019, λοιπόν, η ρυθμιστική αρχή συγκοινωνιών, η λεγόμενη ΡΑΣ, παίρνει από το Υπουργείο Μεταφορών τα πάντα, όλα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Σε τέτοιο βαθμό, αγαπητέ κύριε Βουλευτά, που και οι αρμόδιες γενικές διευθύνσεις
πηγαίνουν στη ΡΑΣ. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ερώτηση. Επί Υπουργεία σας, με το νόμο 46 και 32 του 2009, ενσωματώθηκαν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016, κάτω σε 797 και κάτω σε 798. Αν θέλετε, δείτε. Οι διατάξεις αυτές επιβάλλουν όταν υπάρχουν κενά στα συστήματα ασφαλείας, κύριε Μάρτης, που θεσπίζει το αποδεκτό μοντέλο διαλειτουργικότητας ERTMS, δηλαδή ο συνδυασμός ETCS και GSMR, και ιδίως όταν συμβαίνουν δυστυχήματα, να θεσπίζονται άμεσα εθνικοί κανόνες. Ερώτηση. Θεσπίσατε εθνικούς κανόνες ως είχατε υποχρέωση, ναι ή όχι και ποιους? Έχουμε ακούσει από την αντιπολίτευση σχετικά με την απουσία των εθνικών κανόνων ασφαλείας. Αυτή είναι η ερώτησή σας. Τι απαντάμε λοιπόν σε αυτό? Σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου 4632 του 2019, το λεγόμενο τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο, οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών ύστερα από εισήγηση του ΟΣΕ και γνώμη της ΡΑΣ. Το 2020, λοιπόν, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας από εκπροσώπους της ΡΑΣ, του ΟΣΕ, των υπαλλήλων όλων των αρμοδίων διευθύνσεων για την επανένταξη των ισχυόντων εθνικών κανόνων για τη διερεύνηση θέσπισης νέων κανόνων. Οι προτινόμενοι εθνικοί κανόνες τέθηκαν σε ηλεκτρονική διαβούλευση με τους οργανισμούς του σιδηροδρομικού τομέα από την ιστοσελίδα της ΡΑΣ, και διάρκησε ως τις 21 Ιουνίου του 2020. Εν συνεχεία, το Υπουργείο έκανε αυτό που έοφειλε. Τι έκανε? Έστειλε τους προτινόμενους κανόνες στον ΕΡΑ. Ο ΕΡΑ, κύριε Πρόεδρε, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Ο ΕΡΑ μας ενημέρωσε, αγαπητέ κύριε Κόκαλη, ότι δεν είναι σκόπιμη η αλλαγή των κανονισμών ασφαλείας, οι οποίοι ήδη υπήρχαν. Και αυτό γιατί η έγκριση και εφαρμογή των εθνικών κανόνων αφορούν στη διαλειτουργικότητα. Η διαλειτουργικότητα, όπως μας είπε ο ΕΡΑ, θα προκύψει εφόσον ολοκληρωθούν όλα τα συστήματα ασφαλείας. Επομένως, αυτοί οι εθνικοί κανόνες δεν θα μπορούσαν να είχαν εγκριθεί και δεν εγκρίθηκαν από τον ΕΡΑ. Έχετε το έγγραφο που, το οποίο ο ΕΡΑ σας... Όλη την αλληλογραφία, γιατί εδώ πέρα... Την έχετε μπροστά σας, γιατί διαβάσατε. Την έχω μπροστά μου, όλη την αλληλογραφία την έχω και θα την καταθέσω στα πρακτικά. Διαβάσατε τώρα την απάντηση του ΕΡΑ? Διάβασα, η απάντηση του ΕΡΑ είναι πάρα πολλές σελίδες. Διάβασα ένα κομμάτι και με πολύ μεγάλη χαρά θα σας δώσω στα πρακτικά. Θα περιμένω. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι... Παρόλο, καταρχήν, γνωρίζετε ότι είχατε υποχρέωση να θεσπίσετε εθνικούς κανόνες ως υπουργός εσείς? Σας απάντησα. Πιο σαφές δεν μπορούσα να σας απαντήσω. Αρνήθηκε ο ΕΡΑ? Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν επέτρεψε ο ΕΡΑ? Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Σας εξήγησα. Ο ΕΡΑ είπε ότι οι κανονισμοί ασφαλείας που έχουμε είναι επαρκείς. Θα σας δώσω αυτή τη στιγμή όλη την αλληλογραφία. Γνωρίζετε το νόμο ότι όταν δεν υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας, πιθανόν λόγω παρατάσεων, και δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα, η οποία πράγματι μέχρι το 2030, τότε πρέπει να θεσπίζονται εθνικοί κανόνες ασφαλείας. Το γνωρίζετε αυτό? Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό σε τόση λεπτομέρεια. Γνωρίζω ότι οι κανόνες λειτουργίας, ακούστε, για να το καταλάβουμε αυτό και να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, κάθε φορά που έβγαινε ένας κανονισμός που είχε να κάνει με κανόνες ασφαλείας ή με το ΦΕΚ, το λεγόμενο Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, αυτό γινόταν από τον ΟΣΕ και από την ΡΑΣ, γινόταν ΦΕΚ και μετά πεστάλετο στον ΕΡΑ για έγκριση. Επομένως, ακόμα και σήμερα και όλα τα χρόνια, λειτουργούσε ο ελληνικός σιδηρόδρομος κάτω από την επίβλεψη και της ΡΑΣ και του ΑΕΡΑ, όπως πρέπει να κάνουμε. Κύριε Μάρτης, επειδή επαναλάβατε πάλι, δεν θα το σχολιάσω.
τη λέξη ότι δημιουργούμε εντυπώσεις. Βλέπετε ότι δεν απαντώ. Συνεχίζω την ερώτηση. Σας αναφέρω το άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, διότι την υποχρέωση από τον νόμο εσείς την είχατε. Οι εθνικοί κανόνες εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων και κατά περίπτωση τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης εφαρμόζονται στις εξής περιπτώσεις. Πότε, όταν οι τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας δεν καλύπτουν ή δεν καλύπτουν πλήρως ορισμένες πτυχές. Οι τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, κύριε Μάρτης, δεν κάλυπταν όπως μας είπαν όλοι οι μάρτυρες και όπως μας λέει και η κοινή λογική, διότι καμία σύμβαση δεν είχε υλοποιηθεί. Και η οδηγία λέει, όταν δεν έχουν παραδοθεί οι συμβάσεις, δεν έχουν υλοποιηθεί, τότε το κράτος μέλος δια του Υπουργού θεσπίζει εθνικούς κανόνες. Η ερώτηση είναι, ποιους θεσπίσατε σε εφαρμογή του νόμου και της οδηγίας? Κύριε Πρόεδρε, έχω απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση. Πιο ξεκάθαρα δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω. Μάλιστα. Έχετε απαντήσει. Είπατε πριν για το εξώδικο του προσωπικού πανλήν ένας προσωπικού έλξης. Το έχετε μπροστά σας, αν το έχετε μπροστά σας το εξώδικο. Πείτε μου, κύριε Μάρτυρα, θα το βρω το εξώδικο. Πάλι, κύριε Μάρτυρα. Κύριε, συγγνώμη. Θα γίνετε κατήγορος στο τέλος. Συγγνώμη, κύριε Κόμπερ. Θα γίνετε κατήγορος. Μάλιστα. Πού ακριβώς λέει ότι δεν υλοποιήθηκε η 717? Απάντησα και σε αυτή την ερώτηση, κύριε Μάρτυρα. Όχι, κύριε Μάρτης. Αφήνετε εντυπώσεις. Δεν απαντήσατε. Έχω καταθέσει το δεν πρακτικό. Απαντήσατε. Είναι ξεκάθαρο. Κοιτάξτε. Να διαβάσω το εξώδικο. Κύριε Μαρκόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να αναγνωστεί εγώ, το εξώδικο. Σε αυτού του είδους τις φωνασκίες δεν θα συμμετάσχω. Εγώ είπα την άποψή μου, μιλάω με στοιχεία, επειδή τα έχω καταθέσει. Εάν διαφωνείτε, διαφωνείτε. Κύριε Καραμαλή, ενημερωθήκατε πριν το έγκλημα με εξώδικο. Προσπαθήσατε να το αξιοποιήσετε. Και λέτε ψέματα και σας λέω, συμφωνείτε, θέλει ο κύριος Πρόεδρος να διαβάσουμε το εξώδικο των μηχανοδηγών? Αν θέλετε το χρόνο σας να τον αξιοποιήσετε, έτσι δικαίωμά σας. Θα σας υπενθυμίσω ότι και με διακοπές το χρόνο, ξανακλίνω μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε. Θα σας πω, έχω κλείσει το χρόνο. Απλά σας υπενθυμίζω για να μην μου πείτε μετά. Ρωτάτε ήδη μισή ώρα, έχετε άλλο 1 και 17 λεπτά και θα σας δώσω άλλη μια-δυο ερωτήσεις, γιατί θεωρώ ότι να σας δώσω το δικαίωμα. Όμως, να ξέρετε ότι σε 5 λεπτά τελειώνετε. Σε 5. Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιμοποιήσω 15 δευτερόλεπτα. Θέλω επιγραμματικά το εξώδικο του κυρίου Γενιδούνια στον κύριο Καραμαλή που το πήρε το γραφείο του. Αναφέρει τη μη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροκίνησης που είχε ως σαν αποτέλεσμα καθυστερεί στα δρομολόγια, ενώ στις 25 Οκτωβρίου του 2022 μηχανοδηγός τραυματίστηκε, καμία σχέση με την 717, τη μη λειτουργία της τηλεματικής στους σταθμούς, κλείσιμο σταθμών, έλλειψη σταθμαρχών, ελλειπή περίφραξη υποδομής. Το εξώδικο του κυρίου Γενιδούνια. Και αυτό το εξώδικο ο κύριος Καραμαλής θέλησε να το απαξιώσει. Προχωρώ. Είχατε υπόψη σας την καταγγελία του κυρίου Κατσούλη, κύριε Μάρτης, την παρέτηση και την καταγγελία? Λοιπόν, το εξώδικο τώρα θα με αναγκάσετε να το διαβάσω όλο για να διαψεύσω το κύριο Κόκαλη για πολλωστή φορά. Για πολλωστή φορά. Κύριε Κόκαλη, εγώ δεν θέλω να παίξω αυτό το παιχνίδι του πινκ-πονγκ, αλλά δυστυχώς με αναγκάζετε, διότι τα ψεύδι έχουν και ένα όριο. Μάλιστα. Αυτό λέμε για εσάς και τα ψεύδι και το θράσος. Μάλιστα. Αναφέρεται λοιπόν για τη μη λειτουργία φωτοσύμων και τηλεδιοίκησης εδώ και πολλά έτη, τη λειτουργία του συστήματος ETCS, European Traffic Control System, που είπαμε ότι πρέπει να είναι έτοιμο το 2030, και μιλάει για προβλήματα σε κλείσιμο σταθμών, γι' αυτό πήραμε περισσότερους σταθμάρχες. Μιλάει για τη μη λειτουργία της τηλεματικής στους σταθμούς. Αυτό που είπε. Γι' αυτό το 2022 είχαμε 57. Πού σε αυτό εδώ το έγγραφο, και σας προκαλώ να μου το πείτε, πού σε αυτό εδώ το έγγραφο προκαλεί και λέει
ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, αυτό που λέτε εσείς, ότι δηλαδή επίκειται θανατηφόρο ατύχημα, δυστύχημα, και ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής, πού, πουθενά. Και να σας πω και κάτι, κύριε Πρόεδρε, για να μην χάσουμε άλλο χρόνο, το καταθέτω μαζί, όλο όμως, όλο, γιατί ξέρετε εδώ έχουμε την κακή συνήθεια... Κύριε Καραμαλή, κάνουμε... κύριε Πρόεδρε, το λέει στο τέλος. Όλο. Στο τέλος. Όλο, όλο. Κύριε Καραμαλή, διαβάζετε τις τελευταίες τρεις σειρές. Κύριε Κόκαλη, σας απάντησα. Ακούστε, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, διαβάζω. Διαμαρτυρόμαστε έντονα. Λένε οι μηχανοδηγοί. Δεν σας επιτρέπω αυτό το ύφος. Θα μιλάμε ήρεμα εδώ. Τι φωνές είναι αυτές. Ήρεμα. Όταν βλέπουμε τέτοιο ψέμα και τέτοια προσβολή. Είστε προκλητικός από την αρχή και προσβλητικός στο μάρτυρα. Όταν είναι προσβλητικός. Εντάξει, κύριε Κόκαλη, έχουμε καταλάβει όλοι τι. Έχουμε καταλάβει όλοι για να μας κουνήσει το δάχτυλο. Έχουμε καταλάβει όλοι με ποιους τόνους έχετε επιλέξει να έρθετε και ποια στρατηγική. Ολοκλήρωσε ο κύριος Κόκαλης, πάμε στην κυρία Όχι, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Όχι, σας έχω δώσει πάνω από ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Μία ερώτηση και τελειώσατε. Ναι. Δεν θα είμαι άλλο ανεκτικός. Αν θέλετε να σπαταλάτε το χρόνο σας σε φωνές και προσβολές, είναι λάθος επιλογή. Αν θέλετε τη γνώμη μου και τη συμβουλή μου. Αντί για ερώτηση. Το ένα λεπτό. Διαβάζω το εξώδικο των μηχανοδηγών, το οποίο το πήρε ο κύριος Καραμαλής πριν το έγκλημα. Κατόπιν των ανωτέρων, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία για τα προβλήματα που ήδη έχουν διαπιστωθεί. Σας καλούμε, κύριε Καραμαλή, να προβείτε άμεσα σε αυτή την αποκατάσταση των άνων προβλημάτων στην σιδηροδρομική υποδομή και σας καλούμε να μας εξηγήσετε εγγράφως εντός 15 ημερών για τα προβλήματα της σιδηροδρομικής υποδομής. Τι μέτρα προτίθεται να λάβετε. Που λέει για θανάτους. Που λέει για θανάτους. Για ασφάλεια. Αυτοδιαψευτήκατε. Για ασφάλεια. Με την αυτοδιάψευση του κυρίου Κόκαλη ολοκληρώνω. Κύριε Καραμαλή, τι κάνατε εσείς μετά. Τι κάνατε μετά το εξώδικο. Τι κάνατε. Ο κύριος Κόκαλης, παρακαλώ, ρώτησε και απάντησε ο ίδιος. Η κυρία Αποστολάκη. Τι κάνατε. Κουνάτε το δάχτυλο. Δεν θα στην κοινωνία. Κύριε Μπορείτε Κοκαλή, να κοιμηθείτε ήσυχος τα βράδια. Ρωτήσατε τα βράδια κοιμάστε ήσυχος. Μπορείτε να κοιμηθείτε ήσυχος τα βράδια. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, εντάξει, καταλαβαίνουμε. Η κυρία...